Λίγο πριν την αναχώρησή τους για τον εξωτικό Αγίο Δομήνικο, η κάμερα του Λόβιτ και η Κατερίνα Νινιού συνάντησαν την ομάδα των μαχητών και εκείνοι μας μίλησαν για τα συναισθήματά τους. Η Μαρία Λένα Ρουμελιώτη είναι 25 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και εργάζεται ως personal trainer σε γυμναστήρια. Έκανε πρωταθλητισμό στο καράτε και η καλύτερη στιγμή στην καριέρα της ήταν όταν κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο στην κατηγορία της. Είναι τελειομανής, της αρέσει η τάξη και αυτό που θα τη δυσκολεύσει περισσότερο είναι η έλλειψη φαγητού και η καθαριότητα. Θέλω να ζήσω αυτή την εμπειρία. Να λέω ότι πήγα στο survivor. Τι πιστεύεις ότι θα σε δυσκολέψει? Η απλησιά. Η πείνα σίγουρα. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι 36 ετών, γεννήθηκε στη Ρωσία και είναι ιδιοκτήτης εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής, ενώ είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Γαστρονομίας. Στο παρελθόν υπήρξε παλαιστής και αγαπάει το σερφ. Είναι πατέρας τριών παιδιών και τον ενοχλεί η τεμπελιά και η υποκρισία. Είμαι μαχητής, μάχομαι κάθε μέρα στην προσωπική μου ζωή. Η ζωή μου είναι από μόνη της μια επιβίωση. Είμαι πατέρας τριών παιδιών, επιχειρηματίας, καθηγητής. Υπάρχει κάτι που πιστεύεις ότι θα σε δυσκολέψει? Η απουσία των παιδιών μου, της οικογένειάς μου. Πώς νιώθεις τώρα που φεύγεις, είσαι έτοιμος? Ήταν ή επιτάν, θα τα δώσω όλα. Η Σοφία Μαργαρίτη είναι 41 ετών και δουλεύει σε συνεργείο αυτοκινήτων. Είναι χωρισμένη μητέρα δύο παιδιών, δηλώνει ατρόμητη και στοχεύει στο έπαθλο του survivor, καθώς με αυτό πιστεύει ότι θα πάρει πίσω τη ζωή της. Είμαι αποφασισμένη για όλα και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Σε αυτή η αλλαγή θα είναι πολύ μεγάλη, σε ένα εξωτικό μέρος, αλλά γενικότερα επειδή στη ζωή μου είχα πολλές δυσκολίες, πιστεύω θα τα πάω πολύ καλά. Ο Νίκος Μπάρτσης είναι 26 ετών και μένει στο Ζευγολατιό Κορινθίας με τους γονείς του και το μικρότερο αδερφό του. Ασχολείται με τις αγροτικές εργασίες γιατί η οικογένειά του διατηρεί κτήματα. Είναι ισχυρογνώμων, νευρικός και δεν του αρέσει η ήττα. Είχα δηλώσει αίτηση και αποφάσισα να πάω για το έπαθλο. Ξεκάθαρα για το έπαθλο βασικά. Ξέρουμε ότι θα έχουμε δυσκολίες με το φαγητό και με αυτά, αλλά πάμε δυνατά, με δύναμη. Το μόνο που πιστεύω ότι θα με δυσκολέψει είναι η πείνα, το φαγητό. Ο Κρίστα Μούλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι 32 ετών, δικηγόρος και έχει ασχοληθεί με πολλά αθλήματα, μεταξύ αυτών μπάσκετ και στίβο. Λατρεύει την καλλιστενική γυμναστική και πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να πετάξει το κοστούμι και τη γραβάτα και να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο. Είμαι έτοιμος, μου αρέσουν τα challenges, οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία για να συμμετάσχω στο παιχνίδι. Πιο πολύ θα με δυσκολέψει το γεγονός ότι δεν μπορώ να κάνω προπόνηση. Κυρίως αυτό, δεν έχω θέμα ούτε με την πείνα ούτε με τις σωματικές κακουχίες. Η Έλενα Μαριπόζα Κρεμλίδου είναι 24 ετών και Instagrammer και οι followers της είναι πάνω από 300.000. Έχει πάρει μέρος σε τηλεοπτικές παραγωγές και έχει υπάρξει cheerleader στην εθνική ομάδα cheerleader. Στο παιχνίδι πηγαίνει με σκοπό να νικήσει και να ζήσει σε ακραίες συνθήκες που σε άλλη περίπτωση δεν θα βίωνε ποτέ. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που θα σε δυσκολέψει πιο πολύ? Οι καιρικές συνθήκες. Φοβάμαι μην με... το ότι θα είμαστε με ένα μαγιό όλη μέρα, μην τυχόν μας κάνει να αρρωστήσουμε ή αν βρέχει, ας πούμε, λόγω του τροπικού κλίματος, αν πάλι δεν θα μπορέσουμε να... Αν αρρωστήσουμε από τον αέρα και από τη βροχή αυτό, αλλά κατά τα άλλα πιστεύω θα είμαι καλά. Εννοείται πάμε για το τελικό. Εννοείται μισά πράγματα. Ο Γιώργος Κόρουμι είναι 33 ετών. Μένει στην Αθήνα, είναι επιχειρηματίας και διατηρεί καφέ στο κέντρο της Αθήνας. Λατρεύει τη φύση και το ψαροντούφεκο, αντιπαθεί τους γκρινιάριδες, τους εγωκεντρικούς και τους ψωνισμένους. Δεν του αρέσει η ήττα και στο μυαλό του υπάρχει μόνο η νίκη. Είμαστε έτοιμοι για την πτήση, να ζήσουμε κάτι μοναδικό. Η εμπειρία πιστεύω και είμαι σίγουρος βασικά ότι θα είναι απίστευτη. Το μόνο που έχουμε στόχο είναι η νίκη, τίποτα άλλο. Η Έλενα Λιλιοπούλου είναι 24 ετών, σπουδάζει προπονητική και εργάζεται σε φούρνο. Δεν αντέχει το ψέμα και τους διπρόσωπους ανθρώπους. Στον ελεύθερο χρόνο της κάνει crossfit και βάρη. Στο survivor πηγαίνει γιατί έχει βάλει στίχημα με τον εαυτό της να κερδίσει το έπαθλο. Πραγματικά ανυπομονώ να τη ζήσω την εμπειρία. Τι νομίζεις ότι είναι αυτό που θα σε δυσκολέψει περισσότερο? Νομίζω ότι οι άνθρωποι που αφήνεις πίσω. Αυτό αν με στεναχωρούσε, αλλά δεν νομίζω ότι με σταματάει κάτι. Now baby, don't stop it, stop it. Ο James Καφετζής είναι 24 ετών, μένει στη Ρόδο και δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση που ασχολείται με ναυτιλιακά είδη, τουριστικά εστιοφόρα και διοργανώνει πάρτι σε πλοία. Αγαπά τη θάλασσα και μάλιστα πριν δύο χρόνια διέσχισε με ένα εστιοπλοϊκό τον Ατλαντικό ωκεανό παρέα με τον πατέρα του και τον αδερφό του, τρώγοντας για 20 ημέρες από ένα παξιμάδι.
Τον ενοχλούν η αδικία και το κουτσομπολιό. Είμαι από τη Ρόδο, είμαι μισός Ουαλός και μισός Έλληνας. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι θα σε δυσκολέψει πιο πολύ? Πιστεύω η συμβίωση με τους υπόλοιπους. Ο Γιώργος Ασημακόπουλος είναι 29 ετών και είναι ιδιοκτήτης καταστημάτων με ρούχα στη Γλυφάδα, την Κέρκυρα και την Κηφισιά. Έχει τη δική του σειρά γυναικείων ρούχων και παράλληλα ασχολείται με το μόντελινγκ. Είναι αυθόρμητος και του αρέσει να παίζει για την ομάδα. Θα γίνει χαμός, είμαι πανέτοιμος και θέλω να ζήσω αυτή την εμπειρία, παιδιά. Κάτι που θα έλεγα θα μπορούσε να με δυσκολέψει είναι το φαγητό. Εκεί λίγο θα τα βρω δύσκολα.